Λοιπόν, επιστρέφουμε στον συνάδελφό μας, τον Μανώλη Κωστίδη. Είχαμε μείνει στα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Μάλιστα. Και της εκπροσώπου, του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας, που είναι στην ίδια γραμμή βέβαια και επανέφερε εδώ το θέμα πια της Κύπρου και την νέα θέση της Τουρκίας των δύο κρατών. Έχει σκληρύνει η Τουρκία, είναι πια σε αυτή. Μην μπερδευόμαστε. Δεν αλλάζει αυτό. Ναι, ναι. Όπως... Μην μπερδεύεστε, λέει, παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Ναι. Όπως δεν υπάρχουν και συμβιβασμοί, λέει, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, Ζεκί Άκτουρκ. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του εν ώψη της επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στην Άγκυρα την 3η στις 5 Σεπτεμβρίου με τη συνάντησή του με τον Χακάν Φιντάν, αλλά και την σχεδιαζόμενη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη. Αυτά σχεδιάζονται. Τώρα η Τουρκία, βεβαίως αυτά είναι διαπραγματευτικές θέσεις, αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, όπως και το τουρκολιβικό μνημόνιο που ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, γνωρίζει η Τουρκία ότι υπάρχει και η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία. Δύο επίσημα κράτη έχουν καθορίσει την υφαλοκρηπίδα τους στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι ενός σημείου. Υπάρχει εκκρεμότητα για το υπόλοιπο σημείο. Εκεί μέσα βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο και αυτό βεβαίως νομίζω η Τουρκία μπορεί να το ερμηνεύει και ως διαπραγματευτικό χάρτη. Όπως και στην Ανατολική Μεσόγειο και, και στο Αιγαίο, έχουμε ακούσει τις θέσεις της Τουρκίας. Όχι μόνο έχουμε ακούσει, υπάρχουν και γραπτές θέσεις όπως για την αποστρατευτικοποίηση των νησιών, αλλά ενδεχομένως να είναι και αυτές διαπραγματευτικές θέσεις. Για να το ακούσουμε. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Είπε βέβαια και για τη θετική ατμόσφαιρα, Μανώλη. Να συνεχίσουμε, λέει, τη θετική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, έβαλε όλη την ατζέντα από κάτω. Τι να το κάνει τώρα, δηλαδή, η θετική ατμόσφαιρα, μετά να έχει όλο αυτό το αφήγημα από κάτω. Φτιάχνουν ατζέντα. Έλα, Μανώλη μου. Ναι, όχι, έχει δίκιο, Δημήτρη. Και συνεχίζουμε τις αμοιβές προσπάθειες για τη διατήρηση και την ανάπτυξη θετικής ατμόσφαιρας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ακόμη θετική ατμόσφαιρα. Προσπαθούμε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της θετικής ατμόσφαιρας. Φέξαμε και γλίστησα δηλαδή. Στο παρελθόν, θα δούμε πώς και αν ακούγαμε, και ποιες προϋποθέσεις. Βεβαίως, ακούγαμε στο παρελθόν για τις παραβιάσεις των ελληνικών πλοίων και μαχητικών που πήγαιναν, που επισκέπτονταν τα ελληνικά νησιά και έλεγαν παραβιάζονται χίλιες τόσες παραβιάσεις της Ελλάδας κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά ευτυχώς αυτή την περίοδο και αυτό είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος.